Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Η κίνηση είναι παράξενη. Από ό,τι μας λέγανε από την αρχή, πιστεύω στην πορεία να πάνε όλα καλά και να βγάλουμε τα σπασμένα. Δεν έχουμε καμία διαφορά από πέρσι. Διαφορά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχει διαφορά, νομίζω, εκτός Ρόδου, η οποία δεν φαίνεται μέσα στη Ρόδο. Λέτε ότι πάνε προς την νότια Ρόδο. Ασφαλώς. Έτσι βλέπουμε. Η κίνηση φέτος είναι λίγο μειωμένος σαν αρχή, αλλά αργότερα πιστεύω ότι θα ανέβει. Ήταν και ο καιρός λίγο κρύο. Άρα ίσως φταίει ο άστατος καιρός. Ναι, και η θερμοκρασία αυτή. Αυτό νομίζω. Βλέπουμε κάποια διαφορά από πέρσι. Κόσμο έχει περισσότερο. Όχι, δεν είχε κόσμο περισσότερο σαν αρχή. Αλλά πιστεύω ότι θα ανέβει. Αισιοδοξούμε. Ναι. Έτσι. Λένε όλοι ότι θα είναι καλύτερα από πέρσι. Ακόμα σήμερα κάνουμε λίγο να κινηθούμε. Τίποτα, δεν έχει δουλειά. Λόγω καιρού ή λόγω ότι δεν έχουν έρθει τουρίστες. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει οι τουρίστες. Εμείς δεν έχουμε δουλειά. Και ο καιρός δεν βοηθούσε, αλλά και ο τουρισμός δεν υπάρχει. Μειωμένος δηλαδή. Μειωμένος, πολύ μειωμένος. Χάλια. Όχι τόσο πολύ, τώρα είναι λίγο έτσι δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω να ανέβει τώρα. Διαφορά από πέρσι. Εγώ δούλευα στο Φαλιράκι, τώρα δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ, αλλά βλέπω έτσι λίγο πεσμένα είναι λίγο. Πώς πάει η κίνηση? Λίγα πράγματα. Από πέρσι έχει καμιά διαφορά? Μεγάλη. Μειωμένα. Ναι. Ακόμα είναι νωρίς όμως, αλλά εντάξει. Δεν με βλέπεις εμένα. Κοίτα, με σακάκι είμαι ακόμα. Ακόμα με σακάκι. Δεν έχει ζεστάνει ο... Άρα οφείλεται στον άστατο καιρό. Κατά κάποιο τρόπο βέβαια. Καράβια δεν βλέπουμε να έρχονται, γιατί βοηθάνε λιγάκι την κατάσταση. Γιατί τα χρέη είναι πολλά κάτω στην παραλία. Ασκέτως που τα βλέπουν οι άλλοι έξω από την παραλία, ναι, ότι εισπράττομαι, δυστυχώς, ας έρθουν εδώ πέρα να δούνε τι εισπράττομαι και τι μας μένουνε. Εμείς οφείλουμε να είμαστε καθαροί στις τιμές μας, να είμαστε, να μπορεί και ο τουρίστας, υπάρχει τουρίστας ο οποίος θέλει να φάει τον παγωτό του με 10 ευρώ στην καφετέρια. Έχει τουρίστα όμως που δεν έχει τη δυνατότητα αυτή και να φάει με 1 ευρώ. Έρχεται σε εμάς. Εμείς οφείλουμε να είμαστε καθαροί, ευγενικοί και να κρατάμε σε ζωή το μαντράκι. Το μαντράκι κρατείται στη ζωή από εμάς τους μικροπολιτές. Εμείς το κρατάμε στη ζωή. Αν φύγουμε εμείς από εδώ ή αν αφήσουμε το μαντράκι αυτά, θα γίνει έρημο το μαντράκι. Έλα. Πώς πάει η τουριστική κίνηση? Για χαρά πάει. Για χαρά, έτσι. Yeah. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Η σεζόν πώς πάει, πώς ξεκινήσαμε? Η σεζόν πάει καλά, σιγά-σιγά. Εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε να πάει στο φουλ, αλλά το βλέπουμε ότι πάει καλά σιγά-σιγά και ξεκινάει, το βλέπουμε. Όμορφος εδώ ο κόσμος, οι Ροδίτες είναι πάρα πολύ καλοί και εμείς Έλληνες είμαστε, από τους Λειψούς είμαι εγώ. Προσπαθούμε σιγά-σιγά να επιβιώσουμε μια επιχείρηση. Αφήσαμε 500.000 ευρώ εδώ στη Ρόδο, το αγόρασα αυτό το πλοίο. Ήταν από εδώ, από τη Ρόδο. Θα μείνει στη Ρόδο, τα λεφτά μας τα αφήνουμε πάλι στη Ρόδο. Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα θα το δείξει και η πράξη, έτσι.